Ο Αετός και η Αλεπού. Ένας Αετός και μια Αλεπού είχαν πιάσει κάποτε φιλία και αποφάσισαν να κατοικήσουν μαζί. Ο Αετός έκτισε τη φωλιά του στην κορυφή ενός μεγάλου δέντρου και η Αλεπού γέννησε τα μικρά της σε μια κουφάλα κοντά στη ρίζα του. Μια μέρα όμως που είχε βγει η Αλεπού για κυνήγι, ο Αετός, επειδή δεν βρήκε άλλη τροφή για τα αετόπουλά του, άρπαξε το μικρό της Αλεπούς για να τους το δώσει να το φάνε. Εκείνη τη στιγμή γύριζε η Αλεπού, είδε τον Αετό να κρατάει το παιδί της στο ράμφος του και τον παρακάλεσε να της το δώσει πίσω, θυμίζοντάς του την παλιά τους φιλία. Ο Αετός όμως, που ήξερε πως η Αλεπού δεν μπορούσε να τον φτάσει εκεί ψηλά που βρισκόταν, δεν έδωσε καμία σημασία στα παρακάλια της. Τότε η Αλεπού έτρεξε σε έναν βωμό εκεί κοντά, όπου είχαν ανάψει φωτιά για να κάνουν θυσία. Άρπαξε ένα αναμένο δαυλί και έτρεξε να βάλει φωτιά στο δέντρο. Βλέποντας ο Αετός πως αν έπιανε φωτιά το δέντρο θα κεγόταν η φωλιά του και μαζί και τα παιδιά του, εκεί που ετοιμαζόταν να κομματιάσει το Αετόπουλο, φώναξε στη μάνα του. «Στάσου, στάσου γειτόνισσα, μη βάζεις φωτιά στο δέντρο μας και τώρα θα σου φέρω πίσω το παιδί σου. Επιμήθειον, μην κάνεις τους άλλους ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν εσένα».